Picture. Yavaş, yavaş. Kırdan geç göreyim güzel yüzünü. Τώρα λίγο την προσοχή σας, αλλά πάνω απ' όλα τη φαντασία σας. Κάθε Τρίτη στις γυναικείες υποθέσεις θα πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο. Θα μεταφερόμαστε με τη φαντασία μας σε ένα σαλόν de beauté. Εκεί θα μας υποδέχεται μια γυναίκα, η αιώνια γυναίκα. Θα μας δίνει συμβουλές ομορφιάς και όχι μόνο. Θα μας μαθαίνει μυστικά για φρουφρού και αρώματα, πομάδες, τερτύπια και τσαχπινιές, και θα μας μεταφέρει στα σαλόν των ποτέ και τα σπίτια των καλών οικοκυράδων της Σμύρνης και της πόλης μέσα από την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γραφή της. Και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Spirto Web Radio και τις γυναικείες υποθέσεις. Ακούστε τώρα την ιστορία μας και το μυστικό ομορφιάς που κρύβει. Η Ανίκα κοίταξε το πρόσωπό της στον καθρέφτη και αναστέναξε. «Κομματάκι θαμπό το βλέπω, σαν πως να μην έχει ζωντάνια. Είδες και εσύ καλέ μαμά». Η Λούλα, μπουκωμένη με ένα κουλουράκι που μοσχοβολούσε βανίλια και φρέσκο βούτυρο, σηκώθηκε από την καρέκλα που είχε ζεστάνει τόση ώρα καθισμένη πίνοντας το καφεδάκι της. Πλησίασε την κόρη της και κοίταξε το νεανικό αλλά ταλαιπωρημένο προσωπάκι της με στοργή. «Μια κούκλα είσαι, γιαβρί μου. Άγρυπνη τόσα βράδια με τσιπώνει του μωρού. Άμα δεν μπορείς να κάνεις τίποτες. Έτσι γίνεται άμα οι βγάζουνε δοντάκια. Θα σε φτιάξω μανιμάνι μια πομάδα και θα ειδείς πως θα στρώσεις, κοκόνα μου. Ήπρεπε να σε κλετιστείς για πράγμα που σιάχνει. Εγώ είμαι εδώ». Η μεγάλη φρουτιέρα ήταν φορτωμένη με χειμωνιάτικους καρπούς. Πορτοκάλια, μήλα, αχλάδια, ρόδια, μανταρίνια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. «Ήπιασε το ρεντέ, το τουλπάνι και να πιω το βαθύ, κόρη μου». Μήλο και ρόδι πλήθηκαν καλά. Η Λούλα άνοιξε το ζουμερό ρόδι και έστυψε τους πολύτιμους σπόρους. Το μήλο τρίφτηκε σε χωριστό πιάτο και έσταξε δύο σταγόνες λεμόνι. Το πρόσθεσε στο χυμό και ανακάτεψε απαλά με ξύλινο κουτάλι, επειδή το μέταλλο δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή με το ρόδι για να μην οξυδωθεί. Το μείγμα απλώθηκε στο πρόσωπο της κόρης της που είχε ήδη ξαπλώσει στον καναπέ, περιμένοντας. 20 λεπτά να μείνει πρέπει. Θα συζεστάνω νεράκι στο κατσαρόλι για να ξεβγαλθείς μετά. Μήτε κρύο, μήτε καυτό κάνει για το δέρμα. Αυτό να μην το ξεχνάς. Θα ειδείς πως θα φρεσκάρει τώρα. Μα η κιά σου, λέω, είναι για το πρόσωπο αυτή η πομάδα. Φερόμαστε στα σαλόν των ποτέ γυναικών που είχαν μάθει πως να είναι γυναίκες και θα μαθαίνουμε μυστικά ομορφιάς από την αιώνια γυναίκα και τον blog της αιώνιαγυναίκα.blogspot.gr.